πει κατά επανάληψη ιδιωτικά και δημόσια ότι η κατάσταση καταρχήν πρέπει να αποδοθεί ως ευθύνη στο πρόσωπο της κυρίας Ρυγάκου. Είναι πάρα πολλά χρόνια στην Κέρκυρα και θα πρέπει πρώτα αυτή να εκτιμάει τους κινδύνους κάθε μορφής. Είναι απίθανο να βλέπω να μεταφέρονται με τον τρόπο που μεταφέρθηκαν τα κοιμήλια. Είναι απίθανο να έχουμε πίσω μας πολιτιστική κληρονομιά 3.000 τουλάχιστον ετών και αυτά να διακυβεύονται κάποια στιγμή, το μεσαιωνικό μας εν προκειμένου αυτό μνημείο, να διακυβεύεται κάποια στιγμή επειδή δεν είμαστε σε θέση είτε να αποτρέψουμε είτε εν πάση περιπτώσει μετά την ατυχία να σπεύσουμε γρήγορα, να σώσουμε αυτό που μας ανήκει. Και δεν μας ανήκει γιατί το φτιάξαμε, αλλά γιατί το παραλάβαμε, το κληρονομήσαμε, κυρία Ντούρου. Αν η κυρία Ρυγάκου, λοιπόν, η αρμόδια δεν είναι σε θέση να έχει σχέδιο κάθε φορά για την διάσωση των υπολοιμάτων ή, εν πάση περιπτώσει, για τη διάσωση αυτού καθεαυτού του μνημείου, τότε διερωτώ με γιατί να μένει στη θέση της. Και, εν πάση περιπτώσει, επειδή βαρέθηκα να ακούω παράπονα σε όλη την ησυχία αυτή, ελπίζω τώρα τα βράδια να βλέπει τη φωτογραφία του μνημείου και τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που δημοσιεύσατε κι εσείς, άλλωστε, για το πώς μεταφέρθηκαν τα πράγματα από εκεί. Κυριολεκτικά θλίβομαι. Θλίβομαι γιατί υπάρχει κυβέρνηση, δυστυχώς τώρα λόγω των εκλογών δεν υπάρχει. Υπάρχει κυβέρνηση στην Αθήνα που κατ' επανάληψη έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για τα μνημεία μας. Και διερωτώ με και ξαναλέω, η κυρία Ρυγάκου δεν έχει ακόμα παραιτηθεί? Ας πάει λίγο σπίτι της. Νομίζω τα συντάξιματα έχει. Είναι ντροπή για την Κέρκυρα να καίγονται τα κτίρια της ή να καταραίουν και η κυρία Ρυγάκου να είναι στη θέση της. Είναι ντροπή. Πέραν των ευθυνών που έχουν άλλοι παράγοντες του νησιού, αυτή προσωπικά μετά από αυτό που έγινε δεν μπορεί να μείνει στη θέση της. Και γι' αυτό θα επανέλθουμε. Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Κλαδά και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και αυτή η εκπομπή, Διονύση. Ραντεβού την Κυριακή.